έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Στέφο, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής και βεβαίως επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Κοινό των Υπηρετών. Καλή σας μέρα, κύριε Στέφο. Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και τον χρόνο σας. Χαρά μου και εγώ ευχαριστώ. Ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο για τις χθεσινές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τις είδε ο Γιάννης ο Στέφος και τι βλέπει για αυτή την μελλοντική πορεία αυτής της παράταξης, αυτού του κόμματος. Καταρχάς θέλω να χαιρετήσω τη διαδικασία, η οποία φαίνεται ότι ήταν μια εξαιρετική, θα έλεγα, από κάθε άποψη διαδικασία, η οποία μπόρεσε και συγκέντρωσε με ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, 300.000 συμπολιτών μας, που δεν είναι μικρό για τα δεδομένα πλέον του 2024. Υπήρξε κατάθεση πολιτικών θέσεων και απόψεων από τους υποψηφίους. Δεν με εξέπληξαν τα ποσοστά, περίπου προσωπικά εκτιμούσα ότι κάπου εκεί θα κινηθούν. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ ανακτά πάλι έτσι τις δυνάμεις, όχι στο μέγεθος βεβαίως που τις είχε στο παρελθόν, και θα μπορέσει να σταθεί πολύ καλύτερα στα πόδια του. Η γνώμη μου ότι βγαίνει κερδισμένο από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ βεβαίως να προδικάσω το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής, ούτε να κάνω πρόβλεψη, δεν είναι και σωστό διότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, αλλά η αλήθεια είναι ότι διεξήχθη με απόλυτη σοβαρότητα. Θα πρέπει, παρότι πολιτικά είμαστε αντίπαλοι, να αναγνωρίζουμε τις θετικές προσπάθειες, διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του μια διαδικασία, και αυτό το οποίο εμένα πολύ με ενδιαφέρει είναι να διαφυλαχθεί αυτή η σοβαρότητα που υπήρξε και σε αυτή τη διαδικασία τη χθεσινή. Σοβαρότητα λοιπόν, πολιτικός πολιτισμός, μαζική συμμετοχή, εξαιρετικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ. Οι προβλέψεις όμως για το κόμμα σας. Όταν θες να μειώσει ένα πολιτικό χώρο, θα το μειώσει όταν σου δίνει επιχειρήματα. Όταν δεν σου δίνει, θα πρέπει να. Όχι, όχι, σας τιμά. Ήσασταν απολύτως ακριβείς. Θα έλεγα και για τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Δεν ηγείται ένας χώρος συκοφαντός. Συμφωνώ απόλυτα. Τα ανέφερα τα. Τα πήρα έτσι συμπερασματικά για να έρθω στο δεύτερο ερώτημα. Σας στενοχωρεί το ότι οι προβλέψεις για τις δικές σας διαδικασίες δεν είναι και τόσο ευίωνες? Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα επικρατήσει αυτός ο πολιτικός πολιτισμός. Φαίνεται εκεί που πάει να σβήσει μια φωτιά, ανάβει παραδίπλα άλλη. Δηλαδή η αντιπυρική περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει τελειωμό. Έτσι είμαστε εμείς φλογεροί άνθρωποι, κύριε Ιωάννου, οπότε ακούστε, δεν με στενοχωρεί, με προβληματίζει όμως πολύ σοβαρά. Και σε ό,τι με αφορά, με τις δυνάμεις που έχω και στην Κεντρική Επιτροπή αλλά και στην τοπική κοινωνία, επιχειρώ και προσπαθώ να συμβάλλω να υπάρξει μια αξιοπρεπέστατη παρουσία πολιτικών θέσεων. Ήδη έχουμε 3 συν έναν υποψηφίους μέχρι στιγμής, ενώ και την υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά θεωρώ δεδομένη. Δεν θα υπάρξει καμία πρόθεση να κοπεί καμία υποψηφιότητα, σαν αιτία βεβαίω, παρά το αντιθέτω στριλούμενα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι θα πρέπει οι εκλογές και στο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μια σημαντική προσέλευση. Δεν φημιζόμαστε εμείς για τα μεγάλα νούμερα, εντάξει, να το λέμε και αυτό, ας πούμε. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πρόσφατη σε εμάς, αλλά κυρίως θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές θέσεις. Δεν πιστεύω ότι οι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που θα προσέλθουν και σε εμάς έρχονται με σημαία ένα όνομα. Έρχονται με σημαία τις πολιτικές θέσεις που θα καταθέσει. Ο Κασελάκης, ο Φάμελος, ο Πολάκης. Να σας διορτώσω όμως, κύριε Στέφο, οι προηγούμενες εκλογές δεν ήρθαν οι ψηφοφόροι, αυτές οι 80-100.000 με σημαία του τύπου καθένας. Εσείς, έχω την εντύπωση ότι εκλέξατε τον Στέφανο τον Κασελάκη χωρίς να σας έχει πει τίποτε. Είπε ότι έχω κάτι να σας πω σε ένα μήνυμα, αλλά ποτέ δεν το είπε και ούτε τι κόμισε, ποτέ δεν το μάθαμε.
Θα σας πω, συμφωνώ σε αυτό, αλλά θα σας πω ότι στις προηγούμενες εκλογές, να διορθώσω κάτι, προσέλθαν 150.000, όχι 80. Μακάρι να προσέλθουν και τώρα 150.000, θα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Στις προηγούμενες εκλογές, ο Κασελάκης πήρε έναν αριθμό περίπου 70-65.000 ψήφων και τον υπόλοιπο αριθμό τον πήρε η κυρία Χρυσιόγλου. Είναι γεγονός ότι η Χρυσιόγλου κατέθεσε πολιτική πρόταση. Και ο Τσακαλώτος κατέθεσε πολιτική πρόταση πριν την Αξιόγλου. Ο κ. Κασελάκης είχε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης της κοινωνίας, ο οποίος είναι πολύ εύκολος και διαλλαστικός για ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν στενό πολιτικό δέσιμο ή ιδεολογικό με τα κόμματά τους. Αυτό πραγματικά του έδωσε την ευκαιρία να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ για 11 μήνες με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία του κόμματος. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τον κύριο Κασελάκη τότε δεν τον ξέρανε. Είναι ο ενθουσιασμός ο πολιτικός πολλές φορές. Είναι η πολιτική αφέλεια και η ευκολοπιστία των ανθρώπων για το νέο πρόσωπο, το λαμπερό κλπ. Που δίνουν τη δυνατότητα σε έναν ψηφοφόρο να στηρίξει. Πλέον γνωρίζουμε ποιος είναι ο κύριος Κασελάκης, γνωρίζουμε τις πολιτικές του δυνατότητες, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά περιορισμένες, δεν τον στήριξα άλλωστε την άλλη φορά και ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και τώρα είμαι κόκκινο πανί στην Ήπειρο γι' αυτό, αλλά πολύ το απολαμβάνω, όχι σε όλη την Ήπειρο, σε κάποιους, δηλαδή στην πολιτική θα πρέπει να έχουμε το θάρρος της γνώμης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να λέμε. Παρακαλώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας. Και τώρα πάλι θα επιχειρηματολογήσω στο επόμενο διάστημα γιατί θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να προσανατολιστεί στο αριστερό του προφίλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διαφωνούμε οι δυο μας αυτό και με άλλους. Κέρδισε τις εκλογές το 2015 έχοντας ένα ριζοσπαστικό αριστερό λόγο. Ιτήθηκε το 19, αλλά κυρίως το 23, γιατί ακριβώς υπήρξε ένας απίστευτος εισοδισμός στον χώρο του, απίστευτος εισοδισμός, ο οποίος κυριολεκτικά μας καταράκωσε. Θα πρέπει, αν θέλουμε να σταθεροποιηθεί ως πολιτική δύναμη του προοδευτικού χώρου, να κυρίως να μπορέσει να κατασταλάξει την πολιτική που πρέπει να υπηρετήσει. Ο κ. Κασελάκης δεν έχει πολιτική. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Θέλει ένα κόμμα, το οποίο κόμμα θα είναι περίπου μια ιδιωτική εταιρεία. Έχει το βλέμμα του στραμμένο στις επιχορηγήσεις, στο κτίριο, στο κόκκινο, την αυγή. Και τα λέω ευθαρσώς και μπορώ να τα υποστηρίξω σε οποιαδήποτε συζήτηση. Όχι, σε αυτό συμφωνούν όλοι, κύριε Στεφό. Εξ αρχής, ακούστε. Παρακαλώ. Είναι άλλο να το λέω εγώ, να το λέτε εσείς. Ναι, όχι. Όλοι συμφωνούν στο απολυτικ. Όλοι συμφωνούν. Συνεπώς, θα πρέπει αυτό να φτάσει και στον τελευταίο ψηφοφόρο του Πασόκ. Δεν ψηφίζουμε έναν άνθρωπο γιατί είναι ωραίος, είναι όμορφος, είναι γοητευτικός. Έχει ένα σκύλο το οποίο μας έχει δείξει 100 φορές γυμνασμένο σώμα. Καλά είναι αυτά. Αλλά είναι τριτεύοντα. Είναι τελευταία. Στηρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί μέσα από τις πολιτικές του να δώσει τη διέξοδο στα προβλήματα του λαού. Με κουβέντες και αερολογίες δεν λύνουν τα προβλήματα του κόσμου, εντάξει. Ο Γιάννης ο Στέφος μπορεί να έχει δίκιο, αλλά για να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των όσων προτίθεται να ψηφίσουν λένε Κασελάκης. Και επειδή οι δημοσκοπήσεις για τον Ανδρουλάκη έπεσαν μέσα, μήπως οδηγούμαστε για τον Ανδρουλάκη, τον είχαν όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτον. Για τον Ανδρουλάκη. Τον είχαν όλες πρώτον. Μήπως επιβεβαιωθούν και στον Κασελάκη. Ή είναι νωρίς ακόμη. Λοιπόν, επειδή οι συζητήσεις μαζί σας είναι λίγο έτσι πιο χαλαρές και ενδιαφέρουσες, εγώ τις απολαμβάνω. Σήμερα έκανα μία ανάρτηση για το πώς παρουσιάζουν διάφορα μέσα στην Ελλάδα την δολοφονία ενός Ισραηλινού ως τρομοκρατική πράξη, ενώ οι δεκάδες χιλιάδες Αράβων και Παλαιστινίων είναι πόλεμος. Και είπα στο τέλος, ιστερόγραφο σχολιάζοντας, ότι στην Ελλάδα τελικά τα πράγματα του Μητσοτάκη του πάνε δεξιά. Και δεν εννοούσα τον Ανδρουλάκη, δεν ξέρω ποιος εκλέγει. Εννοούσα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή όλα ευνοούν μια παραπέουσα κυβέρνηση στην κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα τους νικήσει εντελώς. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν για τον Ανδρουλάκη, ναι, τον είχαν πρώτο, αλλά είχαν μερικές τη Διαμαντοπούλου δεύτερη. Μερικές είχαν τη Διαμαντοπούλου, μερικές άλλες, οι περισσότερες είχαν τον Δούκα. Δηλαδή το σύστημα τη θέλει την κυρία Διαμαντοπούλου για τους λόγους που δεν είναι της παρούσης. Σε ό,τι αφορά εμάς, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή θέλουν 70% όχι Κασελάκη,
30 πλέον, ναι, για πρόεδρο του Πασόκ. Λοιπόν, ξέρετε πόσοι ήταν η πρώτη νίκη του Κασελάκη την προηγούμενη φορά? 45%. Ξέρετε γιατί ο κ. Κασελάκης και το περιβάλλον θέλανε πιο γρήγορα τις εκλογές? Διότι το πολιτικό του κεφάλαιο καθημερινά απομειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει πολιτικό κεφάλαιο. Υπάρχει αυτή η προσωπικότητα, το celebrity, το οποίο κουράζει. Κουράζει βεβαίως, κουράζει και τους ίδιους. Δεν λέει να έχει πει κάτι. Το να πες στη γιαγιά αγκαλιά, το να πες στην κυρία αγκαλιά, το να πας από καφετέρια σε καφετέρια. Ωραία, θα σε πάει κάπου. Θα πιέσει τα βάνη. Πολιτικά τι λες? Τι θα ξαναπείς πάλι πολιτικά? Κύριε Στεφού, πιστεύετε ότι μπορεί μετά το αποτέλεσμα του Δεκέμβρη να επανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως έγινε και στις αρχές του έτους? Δηλαδή θέλω να πω, σας φοβίζουν οι δημοσκοπήσεις? Γιατί πλέον δεν είναι μία-δυο μονάδες μπροστά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το φέρνουν γύρω στο 15-16% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 7-8-9%. Λοιπόν, αυτό σας τρομάζει, ενώ το τρομάζει μέσα σε εισαγωγικά, ότι θα χάσετε την πρωτοκαθεδρία σε επίπεδο προοδευτικής παράταξης? Αυτό είναι μια σοβαρή ερώτηση, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι και τελικά αποτελέσματα, που δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι εξωματική αντιπολίτευση. Είναι στο χέρι του, μετά από μια διάσπαση που ήταν άδικη, η αποχώρηση των συντρόφων, των πρώην συντρόφων, ήταν λάθος. Και αποδείχθηκε ολέθριο λάθος, διότι θα μπορούσαν να μείνουν μέσα και σήμερα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι άλλο η δημοσκόπηση, άλλο το εκλογικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου δεν με φοβίζει, με προβληματίζει. Έχω όμως στο νου μου το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έφτασε στο 4% ανέκαμψε μετά πάρα πολλά χρόνια, και ξέρετε πάλι κινείται όχι στο 15%, στην ουσία θα το δείτε πάλι μετά τις επόμενες δημοσκοπήσεις κάπου εκεί στο 13%. Πιστεύετε δηλαδή ότι απλά η όλη φασαρία και όλη η επικοινωνία του έδωσε αυτή την δημοσκοπική όθηση? Εννοείται, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα και σας είπα, εγώ ξεκίνησα με τον καλό το λόγο ότι προσήλθαν 300. Δεν αντιλαμβάνομαι. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική χαραγμένη, πολιτική νίκη, εντάξει, όχι ήταση συντήρηση μια κατάσταση, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα κατάματα. Ένα τελευταίο ερώτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλω να σας πω και λίγο. Δεν προλογιστικό ρόλο, αλλά να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι τα δημοσκοπικά αποτελέσματα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς συγκυριακά, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι καλή στον χώρο του κόμματος. Να το δούμε. Να το δούμε λοιπόν περί τα τέλη του χρόνου. Πορεία, βέβαια, έτσι. Ένα τελευταίο ερώτημα για αυτά τα ζητήματα, γιατί θέλω να έχω λίγο χρόνο για να πούμε δύο πράγματα για την περιφέρεια. Σας φοβίζει. Εξίσου πολύ σοβαρά. Κύριε Στέφο, σας φοβίζει μια νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ? Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές το προδικάζουν. Είτε ο ένας εκλεγεί είτε ο άλλος, η διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, λένε, είναι αναπόφευκτη. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες να συμβεί. Πάρα πολλές πιθανότητες. Όμως εκτιμώ ότι στην περίπτωση που δεν θα είναι ο Κασελάκης πρόεδρος, και πιστεύω ότι δεν θα είναι τελικά, για πάρα πολλούς λόγους το πιστεύω, θα είναι περιορισμένοι και ενδεχομένως θα φύγουν άνθρωποι που είναι τοξικοί με τον εισοδισμό του 2019, και εσείς ξέρετε πολύ καλά, είστε παλαιός και έκριτος στην πολιτική, ξέρετε τι σημαίνει εισοδισμός σε ένα κόμμα. Μπορεί ευκαιριακά να δώσει μια ελπίδα όθησης και ανάταξη των δυνάμεων, μεσοπρόθεσμα όμως είναι διαλυτικά στοιχεία τα οποία μένει να τα δούμε. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν παρισφρήσει. Πάντως οφείλω να το πω, κύριε Στέφο, ότι είστε απόλυτα ειλικρινής και πραγματικά δεν το συναντάς. Δεν στρογγυλεύετε το λόγο σας. Έχετε τις γωνίες και νομίζω ότι γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμες οι κουβέντες μαζί σας. Να ρωτήσω. Εγώ καριέρα με την πολιτική δεν θέλω να κάνω. Εντάξει, πολιτικό υπήρξατε όμως, υπήρξατε βουλευτής, υπήρξατε στέλεγος, είστε επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης, η οποία περιφέρεια το τελευταίο διάστημα, κύριε Στέφο, βάλετε πανταχώθεν. Οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις λένε ότι ο πανίσχυρος περιφερειάρχης μάλλον έχει χάσει την εμπιστοσύνη, για να μην πω κάτι ακόμα, από το Μαξίμου. Ποια είναι η άποψή σας? Πόσο χρόνο έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε 7-10 λεπτά ακόμη. Ωραία, είναι πάρα πολλά για να μου κάνετε καλές ερωτήσεις. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε μια περιδίνηση κυριολεκτικά. Και αυτό εξαιτίας πολιτικών που ακολουθούνται δεκαετίες αυτήν. Εμείς, κύριε Ιωάννου, η παράταξή μας ευθύς εξ αρχής, και άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης, και η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, και οι άλλοι που έχουμε καλή συνεργασία, μπορώ να πω, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, είχαμε θέσει πολύ σοβαρά το θέμα των απευθείας αναθέσεων.
των αναθέσεων, οι οποίες στην ουσία φαινομενικά, και είναι, όχι φαινομενικά, είναι νόμιμες, ποσού 20.000 σύμβουλοι 25.000. Των αναθέσεων, οι οποίες με το άρθρο 32 του 2016, του νόμου δηλαδή που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να στυλωθεί το γεφύρι της πλάκας, γίνονται πλέον κανόνας. Δηλαδή γίνεται μια ανάθεση πολλών και πολλών εκατομμυρίων από και γίνονται και κατατμήσεις. Και γίνονται και κατατμήσεις. Έκανα ολόκληρο, κύριε Στέφο, έκανα ολόκληρο άρθρο πριν δύο εβδομάδες για τη μάστιγα των απευθύνων αναθέσεων. Δεν πάει άλλο. Είδα. Εμείς το θέμα αυτό το αναδείξαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε συνεντεύξεις και σε άρθρα, λέγοντας ότι ψηφίζουμε τις πολύ πολύ λίγες που αφορούν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, το ΕΒ, δεν μπορεί το καναλάκι για παράδειγμα να μην χωρίσει νερό το καλοκαίρι, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Έχετε το ΕΒ, σχολεία, νοσοκομεία, αγροτικούς δρόμους, οβροδεξαμενές. Αυτές είναι περιορισμένες κλίμακες αναθέσεις. Καταψηφίζουμε τις άλλες. Όμως υπάρχουν αναθέσεις, οι οποίες με το άρθρο 32 έρχονται με τη διαδικασία διαπραγμάτευση. Τι σημαίνει? Πηγαίνουμε εγώ, εσείς και άλλος ένας. Περιορισμένο αριθμό. Συνονοούνται και έρχονται με μηδενικές σημαίνα τα 100 έκπτωση. Έχετε δίκιο. Τα ψηφίζουμε, τα αναδείξαμε, τα καταγγείλαμε. Εμείς πήγαμε στον εισαγγελέα, δεν πήγε κανείς άλλος. Και καταθέσαμε. Ναι, και τώρα ευαισθητοποιήθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσπαθεί να μαζέψει τον κύριο Περιφερειάρχη μας, ή τι είναι κάτι άλλο, τι υποπτεύεστε? Καταρχάς, αυτό το οποίο συνέβη θα σου πω, κάτι άλλο είναι. Και αυτό που λέτε και κάτι άλλο είναι. Αυτό το οποίο ήταν η κορυφή του Παγόβουνου, υποτίθεται, ήταν η ανάθεση των 7.000 ευρώ σε μια εταιρεία που προκειμένου προσλάβαινε πάλι για κάποιες... για να κλείνει τα παράθυρα και τα κλιματιστικά, το είπαμε. Δεν θέλω να το πω κιόλας, γιατί είχα πει τότε ότι εδώ πέρα... Μας προσβάλλει αυτό. Είναι αστείο, μας προσβάλλει. Το είπα, δεν μ' άκουσε. Είχα πει επίσης ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα ποσό το οποίο δίνεται στο ΜΕΚΑ, γιατί κάνει κάποια γυρίσματα στην περιοχή και θα προβληθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν μ' άκουσα. Γι' αυτό κληθήκαμε. Στην εισαγγελία. Προθέσαμε το υπόνοιμά μας, το οποίο δεν μπορώ να σου πω ότι έγραψα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι πέρα και έξω από τις πάγιες θέσεις μας, διότι είναι μια διαδικασία προκαταρκτική. Θεωρώ όμως ότι αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Πριν ακόμα αυτό γίνει αυτό, η κλίση, είχαμε με δελτίο τύπου επισημάνει ότι θα φέρουμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι ώστε να συνοηθούμε ότι δεν μπορεί ούτε να αφήνονται εχμές ότι γίνεται μια κακοδιοίκηση, κακοδιοχείριση από την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, όταν η πλειοψηφία την ψηφίζει. Την ψηφίζει έτσι κι αλλιώς. Και θα πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, διότι μας εκθέτει ως περιφέρεια. Τώρα, τι μπορεί να συμβαίνει στο βασικό ερώτημά σας? Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτό το ζήτημα το οποίο μπαίνει ανάμεσα στον κύριο Περιφερειάρχη και στην κεντρική διοίκηση. Πιστεύω ως την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι είναι και άλλα ζητήματα τα οποία δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω αν έχει να κάνει με συμφέροντα. Αλλά τα υποπτεύεσαι. Βάζω ένα διαζευτικό. Ακούστε, γιατί αυτά θα μείνουν έτσι καλώς ηχογραφημένα. Ξέρω ότι ο καθένας, όχι εσείς βέβαια, από τους ακροατές, καταλαβαίνω ότι αρέσει να καταλάβει. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο που είναι αποτέλεσμα έρευνας που διεξάγεται και δεν έχει πέσει την αντίληψή μας. Γιατί ξέρετε, οι φήμες είναι πάρα πολλές, αλλά με τις φήμες κανείς δεν μπορεί να έχει πολιτικό λόγο ορθό. Και κανείς μας δεν μπορεί να προδικάζει ή να υποθέτει. Αυτό όμως πρέπει να σταματήσει αμέσως, γιατί αύριο έχουμε και Περιφερειακή Επιτροπή, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο που ο νόμος στην ουσία θεσμοθέτησε, είναι η απευθείας αναθέσεις. Πάμε λοιπόν σε αυτό και με αυτό να κλείσουμε. Κύριε Στεφό. Μιλούσαμε με τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος ήταν υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική Μακεδονία, που οι αναθέσεις εκεί είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Και μάλιστα ο άνθρωπος μπλόκαρε ανάθεση απευθείας, γιατί ξεπέρασε 500 ευρώ τον αρχικό προϋπολογισμό. Θέλω να σου πω ότι έχουν άλλη κουλτούρα και άλλη νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξει και εδώ. Δηλαδή θα είμαστε εκτεθειμένοι μονίμως. Νομίζω ότι είμαστε πρωταθλητές αυτό. Είμαστε πρωταθλητές και σε αυτό, δυστυχώς. Πολύ περισσότερες. Θα σταματήσει, κύριε Ιωάννη. Έχετε δίκιο. Με αυτό λοιπόν να κλείσω. Όλοι χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο κύριος Μπάρκας. Καταψηφίζουμε, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Μπάρκας και 10 ακόμη σύντροφοί σας βουλευτές
Ναι. Κατέθεσαν ερώτηση στο κοινοβούλιο και πολύ ορθά κάναν, ώστε να πάρουν απάντηση. Προτίθεται το Υπουργείο να βάλει ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Στέφο, είναι, αν μπορείτε να μας φωτίσετε, γιατί το έθεσα ως ερώτημα στο πρώτο μέρος. Γιατί η κυρία Όλγα Γεροβασίλη δεν προσυπέγραψε αυτή την ερώτηση? Δεν θα μου πείτε νομίζω, να ρωτήσω την κυρία Γεροβασίλη. Ναι. Ναι, βεβαίως. Εσείς μιλάτε ασχέδιος με την Όλγα, την Επιτροπή, εγώ έχουμε καλή σχέση. Μιλάτε, θα ρωτήσετε την Όλγα και θα σας απαντήσει σίγουρα. Δεν μίλησα όμως μαζί για αυτό το θέμα καθόλου. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι ότι καλώς, πολύ καλώς κατέθηκε η ερώτηση, διότι θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Διαφορετικά, μάλλον κρύβονται και μας κοροϊδεύει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Εντάξει, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι στην ουσία υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή κάποιος μου είπε, γιατί δεν κάνετε τα αίτημα να μπουν ναρκωτήλογιστές στην περιφέρεια Επίρου. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλό να το λες. Υπάρχουν πάντα οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί που ελέγχουν. Δηλαδή όταν γίνεται ένας απολογισμός, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι, ναι. Τα ηλεκτρικά συνέδρια, αλλά αυτά καθυστερούν όμως, κύριε Στέφο. Μα κάθε χρόνο γίνεται απολογισμός. Αυτός ο απολογισμός ελέγχεται. Στέλνεται στο ηλεκτρικό συνέδριο και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια τέτοια έρευνα που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Να σας πω εγώ για να μην το πείτε εσείς. Εμείς αν είμαστε περιφερειακή αρχή, ειλικρινά σας λέω, διότι στο πρόγραμμά μας το λέμε με σαφήνεια. Με σαφήνεια, κύριε Ιωάννου. Θα είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο οι απευθείας αναθέσεις. Θα μας έπαιρνε 5-6 μήνες να εξορθολογιστεί η διαδικασία, ξέρετε, για να βγαίνουν οι δημοπρασίες κλπ. Αλλά τώρα, με τα μέσα που διαθέτουμε, τα μέσα της πληροφορικής που είναι εργαλεία, ή δημοπρασίες ηλεκτρονικά, θα είχαν τελειώσει. Έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή τελειώνει ο χρόνος. Αλλά δεν είμαστε εμείς η περιφερειακή αρχή. Δηλαδή δεν ανεχόμαστε, ειλικρινά σας λέω. Και μπορώ να σας μιλήσω και εξ ονόματος του κ. Ζούπα, με τον οποίο χθες είχαμε σοβαρή συζήτηση γι' αυτό. Το τσουβάλιασμα. Έτσι. Έχετε δίκιο. Να ξέρετε τι λέμε, δηλαδή. Μερικές φορές μας παίρνει μπάλα όλους όσους έχουμε ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. 54% δώσε το γύρο τα χρήματα, εντάξει. Η αίσθηση πάντως. 54% δώσανε. Ακριβώς. Η αίσθηση πάντως. Εκτός από εμάς υπάρχουν, ξέρετε, και επιστημονικής σύλλογοι μηχανικών κλπ. Δεν βλέπω να αντιδρούν. Δεν έχετε δει τότε ποτέ να πάρει θέση γι' αυτό. Ποτέ. Μόνο ο Σύλλογος Εργοληπτών έχει πάρει θέση. Στο παρελθόν γι' αυτό, όχι πρόσφατα. Δεν είναι κάτι λεφτά. Κύριε Στέφο, δεν θέλω να το πείτε εσείς, θα το πω εγώ γιατί το έχω ξαναεπαναλάβει. Η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι ο κύριος Κακρυμάνης απολαμβάνει μια ιδιότυπη πολιτική και όχι μόνο ασυλία. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Από την κεντρική κυβέρνηση, φαντάζομαι, έτσι. Οπωσδήποτε από την κεντρική κυβέρνηση. Ναι, φυσικά, συμφωνούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται και από τους πολίτες. Όλη αυτή η ιστορία της πολιτικά. Περιμένω ότι δεν ξέρεις μέσα στην εβδομάδα, είναι λίγο προπέτασμα καπνού. Γιατί μέχρι στιγμής με τις αποκαλύψεις αυτές δεν λέει και πολλά πράγματα. Δηλαδή στην ουσία προχθές ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη δίωξη σε βάρος του κ. Καλτσίτη, την οποία καταδικάζω, εντάξει, σε κάθε πράγματα. Δεν είναι δηλαδή λογική ένας ο οποίος κάνει ερευνητική δημοσιογραφία να παραπέμπεται στο αθόφορο, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, κύριε Στέφο, η κουβέντα μαζί σας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο χρόνος όμως τρέχει αμήλικτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε σύντομα. Έχουμε καλή επιτυχία. Θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα και πιστεύω θα τα πούμε σίγουρα. Μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στους φίλους μου στα Γιάννα. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα.